Πάμε και στα ευχάριστα. Στην Κεφαλονιά θα πάμε στο Αργοστόλι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια πολύ σημαντική ημερίδα με θέμα παιδεία στα μέσα. Τη διοργάνωση είχε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης αλλά και το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων Επικοινωνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Γαλαμάτη σε απευθεία σύνδεση. Είναι Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Καλησπέρα κύριε Γαλαμάτη, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο γιατί γνωρίζω ότι μόλις βγήκατε από την αίθουσα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και να κάνω και το ρεπορτάζ, είναι σε εξέλιξη ακόμα η ημερίδα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρον μεγάλο, η συμμετοχή του κόσμου πολύ καλή και κυρίως το επίπεδο των παρουσιάσεων είναι αυτό που νομίζω έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον στην ημερίδα που λίγο πριν αναφέραμε. Παιδεία στα μέσα λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι αλλά και πόσο χρήσιμο για την παιδεία που πρέπει να αποκτήσουμε όλοι εμείς στα μέσα. Ναι, ναι, ιδιαίτερα μετά την επέλαση του ψηφιακού κόσμου και την ταχύτητα διάδοσης η σύνδεση με ή χωρίς εισαγωγικά, η εκπαίδευση του κοινού, η εκπαίδευση του ώστε να αποκτήσει επάρκεια πλοήγησης μέσα σε αυτόν τον μεγάλο ψηφιακό κόσμο που έχει γεννηθεί, πέρα από τις οποιασδήποτε άλλες απειλές και προκλήσεις, να έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει την ψευδή, να διαχωρίζει την ψευδή από την αληθινή είδηση, να σηκώνουμε τύχη απέναντι σε μια μεγάλη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα, που είναι η παραπληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, έχουμε οργανώσει αυτές τις δράσεις. Είναι η τέταρτη δράση που κάνουμε στη χώρα μας το τελευταίο 1,5 χρόνο. Ξεκίνησαμε από την Αθήνα, από το Περιστέρι, συνεχίσαμε στη Στερεά Ελλάδα, στη Λαμία. Ανεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη και σήμερα, εδώ σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων του Ιωνίου Πανεπιστημίου, διοργανώνουμε αυτή την ημερίδα. Προηγήθηκε το πρωί ένα βιωματικό εργαστήριο για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κάναν ακριβώς αυτή τη δουλειά στο πεδίο, μέσα στο διαδίκτυο, από ακαδημαϊκούς και φοιτητές. Τους έμαθαν, τους δίδαξαν, τους παρουσίασαν πώς μπορούν να πληγούνται με ασφάλεια καταρχήν και με την ικανότητα, αυτή την επάρκεια, να διαχωρίζουν την ψευδή από την αληθινή είδηση. Και είναι βασικό. Επιλέξαμε δεν να κάνουμε αυτή τη δράση σε μια περιοχή που έχει το δικό της συμβελισμό, στην νησιωτική καταρχήν Ελλάδα. Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Και φυσικά σε ένα περιφερειακό δημόσιο πανεπιστήμιο και σε ένα τμήμα που ακριβώς ασχολείται και διδάσκει και βγάζει επιστήμονες στο αντικείμενο αυτό. Και είναι βασικό, κύριε Γαλαμάτη, να εκπαιδευτούν και οι γονείς έτσι ώστε να προστατεύουν τα παιδιά τους. Έτσι, γιατί βλέπω εδώ πόσο αφορά σε γονείς, σε παιδιά, σε φοιτητές, σε νεότερους. Ο ρόλος των γονέων είναι αυτονόητο, αλλά το ίδιο είπαν και οι εξαιρετικοί ομιλητές ή οι ειδικοί. Είναι κομβικός στην εμπέδωση αυτού του κλίματος ασφάλειας στην πλοήγηση στο διαδίκτυο. Και η αδιαφορία είναι ο κυριότερος, αν θέλετε, σύμβουλος για τα παιδιά. Άρα λοιπόν ο γονιός έχει πολύ μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, να μην σας καθυστερούμε άλλο, να επιστρέψετε στην αίθουσα. Θα έχουμε ρεπορτάζ πλήρες αύριο. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Γαλαμάτη για το χρόνο σας. Ευχαριστώ την τηλεόραση που καλύπτει τέτοιου είδους, κατά την άποψή μου, αξιόλογες παρεμβάσεις για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τα πιο ευαίσθητα κομμάτια μιας κοινωνίας που είναι τα νέα παιδιά, οι μαθητές μας και οι φοιτητές μας. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.